Να πάμε τώρα στην Γογό Καλύβα, αίθουσα Σύνταξης. Έλα Γογό. Θα μιλήσουμε για τα ακίνητα. Για τα ακίνητα φοροαπαλλαγές έκπληξη, όπως mm -hmm. βλέπουμε και στον τίτλο του θέματός σου. Για Ακριβώ. Αφορά τα κίνητρα που ετοιμάζεται να δώσει η κυβέρνηση στι νέε οικοδομέ. Άλλωστε, στο συγκεκριμένο θέμα, στο real estate τη χώρα, είχε αναφερθεί και ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη πριν από λίγε μέρε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Ο ίδιο εξήγηλε κάποια μέτρα, μερικά, το ένα εκ των οποίων αφορά στη χορήγηση έκπτωση φόρου εισοδήματο ίση με το 40% τη δαπάνη για παρεμβάσει που αφορούν ενεργειακή λειτουργική η αισθητική αναβάθμιση των κτηρίων. Το μέτρο αυτό αναμένεται να ενεργοποιηθεί από το 2020 και σύμφωνα με αυτό οι ιδιοκτήτε των ακινήτων όταν θα κάνουν την εκαθάριση της φορολογικής τους δήλωσης θα δουν μειωμένο το φόρο που θα πληρώσουν. Τώρα μπορούμε να δούμε και σε, στην κάρτα που έχουμε ετοιμάσει ένα παράδειγμα προκειμένου να καταλάβει ο κόσμος ποιο θα είναι το όφελος που θα έχει. Εάν ένας φορολογούμενος ελεύθερος επαγγελματίας με ο φορολογητέο εισόδημα 20.000 ευρώ προχωρήσει σε εργασίε επισκευή και ανακαίνηση του σπιτιού του. Η συνολική δαπάνη, αν φτάσει στι 6.000 ευρώ, το 40% από αυτό ή πιο συγκεκριμένα 2.400 ευρώ θα αφαιρεθούν από το φορολογητέο εισόδημά του. Έτσι, τελικά, θα φορολογηθεί για εισόδημα 17.600 ευρώ. Μετά και τη μείωση τώρα του εισαγωγικού συντελεστή που τόσο πολύ έχουμε συζητήσει, στο 9% από το 20%. 2% που ισχύει για εισοδήματα έως 10.000 ευρώ από 3.100 ευρώ που θα πλήρωνε για φόρο εισοδήματος τελικά θα φτάσει να δώσει 2.572 ευρώ δηλαδή θα έχει ένα όφελος 528 Ευρώ. Τα ωφέλη να πούμε ότι θα είναι πολλαπλά και για τους ίδιους τους ιδιοκτήτες, αλλά και για το δημόσιο. Καθώς από τη στιγμή που οι ιδιοκτήτες θα είναι απαραίτητο να λαμβάνουν τις αποδείξεις και τα τιμολόγια από τους επαγγελματίες που θα κάνουν τις σχετικέ εργασίες, θα ωφεληθεί το δημόσιο, καθώς θα αυξηθούν τα έσοδα από το ΦΠΑ αλλά και τις πράξεις από ασφαλιστικές εισφορές. Τέλο, αξίζει να πούμε πω οι άνθρωποι τη αγορά, οι παράγοντε τη αγορά, όπω μεσίτε, αναφέρουν πω το συγκεκριμένο μέτρο, σε συνδυασμό και με την αναστολή του ΦΠΑ 24% για τρία χρόνια, αλλά και του φόρου υπεραξία, είναι κάποια μέτρα τα οποία θα δώσουν σημαντική όθηση στην οικοδομή, αλλά και σε όσα επαγγέλματα συνδέονται άμεσα με την οικοδομή, καθώ θα δημιουργήσουν νέε θέσει εργασία. Μάλιστα, εγώ καλέγω να σα <ΣΣΣΣΣ> ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. <ΣΣ>